Φίλε και φίλοι, η στρατηγική τη κυβέρνηση με τι κατευθύνσει και τι ευλογίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για του ανάπηρου, του χρονίου Πάσχο και τι οικογένειέ του στη χώρα μα, προβάλλεται μέσα από το πρόγραμμα τη Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που είναι η συνέχεια του Εθνικού Σχεδίου για την Αναπηρία. Ένα σχέδιο που έχει τη σφραγίδα όλων των το κομμάτων του Ευρωμονόδρομου και των συμβασμένων συνδικαλιστικών ηγησιών του Αναπηρικού Κινήματο, τη ΕΣΑΜΕΑ και τη ΠΟΣΓΑΜΕΑ. Το Εθνικό Σχέδιο για την Αναπηρία χθε. Η Εθνική Στρατηγική για τα ΜΕΑ σήμερα δεν είναι τίποτα άλλο από το σύνολο των μέτρων σε όλου του τομεί και τι πτυχέ τη ζωή του αναπήρου, του χρονίου σπάσποντα και των οικογενειών του. Άλλωστε, όλα τα ψηφίσματα στο Ευρωκοινοβούλιο για τα ΜΕΑ τα ψήφισαν όλοι μαζί. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση. Γι' αυτό και αποδέχονται τη Στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αναπηρία 2021-2030. Στρατηγική που προωθεί το κλείσιμο των Ιδρυμάτων, των δημοσίων δομών στην πρόνοια και των ειδικών σχολείων στο όνομα της δίθεν ένταξης, της συμπερίληψης, της αποσυλλοποίησης και του αποδρυματισμού. Τεράστια και τραγικά είναι τα προβλήματα στην ειδική αγωγή, εκπαίδευση και αποκατάσταση στη χώρα μας. Πολλά από τα παιδιά που χρήζουν ειδική αγωγή και εκπαίδευση που γράφονται σήμερα στα δημόσια ειδικά σχολεία δεν το παρακολουθούν και ιδιαίτερα παιδιά με βαρύ αναπηρίε. Λόγω των ελλείψεων σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, αλλά και των προβλημάτων με τη μεταφορά και σε υποδομέ. Ο Δήμο Εργάλεο φιλοξενεί ειδικά σχολεία πρωτοβάθμιση και δευτεροβάθμιση εκπαίδευση, τα οποία στεγάζονται σε κτίρια κατάλληλα για μαθητέ με αυτισμό, με κινητικέ και πολλαπλέ αναπηρίε. Κτίρια που είναι σε άθλια κατάσταση, όπω αυτά του ΕΚ μαθητών με προβλήματα όραση και πολλαπλέ αναπηρίε και του ΕΝΕΓΙΛ στο Εργάλεο. Υπάρχουν όμω και αυτά που στεγάζονται σε κάποια σύγχρονα κτίρια, όπω αυτό του ΕΚ στην Οριζομήλων, που όμω είναι υπεράριθμα σε μαθητέ, λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό, πράγμα που τα καθιστά και αυτά από κατάλληλα ω επικίνδυνα. Αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα τη χρόνια υποχρηματοδότηση, τη πολιτική όλων των κυβερνήσεων και τη σημερινή, τη οικοφάτηση και συρρήκνωση των ειδικών σχολείων. Τα σχολεία αυτά είναι προσβολή για εμά, τα παιδιά μα και του εκπαιδευτικού, και σε αυτέ οι συνθήκε καθίστανται και επικίνδυνα σε ένα σοβαρό γεγονό όπω σεισμό, πυρκαγιά και όχι μόνο σε συνδυασμό με την έλλειψη εκπαιδευτικού, επιστημονικού και λοιπό βοηθητικό προσωπικό, χωρί μόνιμε εργασιακέ σχέσει, απαξιώνουν κάθε εκπαιδευτική ανάγκη των παιδιών μα. Ω γονεί, μαζί με του μαθητέ και του εκπαιδευτικού, δίνουμε τη μάχη για την ίδρυση και την ανέργεση νέων ειδικών σχολείων, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ειδική αγωγή, στου Δήμου τη Δυτική Αθήνα, για να αποσυφορηθούν τα υπάρχοντα όπω το έξιν οριζομήλων και να αντικατασταθούν τα επικίνδυνα και κατάλληλα κτίρια, με νέα και ασφαλή, όπω το ΕΚ πολλαπλά αναπήρων και το ΕΝΕΓΙΛ. Δεν μα κάνουν χάρη, είμαστε στον 21ο αιώνα. Τα παιδιά μα έχουν δικαίωμα να εκπαιδεύονται σε ασφαλεί χώρου με όλε τι σύγχρονε προδιαγραφέ, με σύγχρονα επιστημονικά αναλυτικά προγράμματα, με επαρκή μόνο προσωπικό, ώστε να ανοίγεται στα παιδιά μα η προοπτική ένταξή του στην κοινωνία και στην παραγωγή. Η ασφαλή, σύγχρονη και ολοκληρωμένη εκπαίδευση των παιδιών μα είναι υποχρέωση του κράτου και πρέπει να την αναλάβει. Ευχαριστώ.